Φίλοι ακροατές, φίλες ακροάτριες του Διάβλου, είστε πάντα συντονισμένοι στους 92,4 στα FM. Ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ραδιοφώνου και τηλεφωνικά κοντά μας στη δεύτερη ενότητα της εκπομπής. Είναι εκτελεστική γραμματέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υπεύθυνη των δράσεων που γίνονται και φιλοξενούνται στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής, η κυρία Ζωή Κοσμίδου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα σας. Σε εσάς, κυρία Μπατζή, στους ακροατές σας και τις ευχές μου για ένα καλό μήνα, για ένα ευχάριστο έτσι, χριστουγεννιάτικο περιβάλλον και μια απόλαυση μέσα στο Μέγαρο. Έχετε απόλυτο δίκιο σας. Εξάλλου θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε την πρώτη εκπομπή του Δεκέμβρη. Ξεκινήσαμε με έθιμα, με παραδόσεις και βέβαια είναι καλό σε αυτό το κλίμα των γιορτών να δούμε τι θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής και να ενημερώσουμε και τους ακροατές του Διάβλου το τι πρέπει να κάνουν αν θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση κλασικής μουσικής με σολίστο Λεωνίδα Καβάκο, όπως επίσης την συναυλία με τις φωνές Χριστουγέννων με τη σοπράνο διεθνούς φήμη Σόνια Θοδωρίδου για να μπορέσουν να προμηθευτούν τις σχετικές προσκλήσεις. Να ξεφυλίσουμε καταρχήν τις εκδηλώσεις που ξεκινούν από μεθαύριο, από το Αγίου Νικολάου. Ναι, πράγματι. Έχουμε μία σημαντική σειρά εκδηλώσεων. Ένα πακέτο που περιλαμβάνει προσκεκλημένους και από το κέντρο και από την Αθήνα, πολύ υψηλούς προσκεκλημένους, και από το εξωτερικό, αλλά και δράσεις που γίνονται από συλλόγους και φορείς του τόπου μας. Να αρχίσουμε λοιπόν από τον 6 και 7 του μηνός στη δράση των Αγίων Θεοδώρων, που σε συνεργασία με το Οδείο Σικάκη έχουμε πραγματικά ένα πολύ όμορφο δρόμενο που καλούνται όλοι να το απολαύσουν, γιατί όλοι μπορούν και τα παιδιά αυτά μπορούν ακόμη περισσότερο να το δουν και να το χαρούν και εμείς να δούμε την προσπάθειά τους και να τους χειροκροτήσουμε. Αρχίζουμε έτσι λοιπόν στις 6 και 7 και να πούμε ότι είναι στις 10 και μισή, κυρία Κοσμίδου, το πρωί στις 6 του Δεκέμβρη και στις 7 το βράδυ για τις 7. Ακριβώς. Στις 7 το βράδυ και σας περιμένουμε όλους εκεί. Στις 8 του μηνός τώρα έχουμε μια καταπληκτική συναυλία, μια συναυλία κλασικής μουσικής με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον βιολονίστα, τον διεθνούς φήμης βιολονίστα και μαέστρο, τον Λεωνίδα τον Καβάκο, με μια ορχήστρα 70 μελών και πλέον, και μια εκδήλωση προσφορά μουσικής και μουσική προσφορά. Μια δράση που ο ίδιος ο Λεωνίδας Καβάκος έχει εγκαινιάσει, αυτός είναι ευνεστής των δράσεων αυτών και χαιρόμαστε που μπορούμε και φιλοξενούμε αυτή την σπουδαία συναυλία στην πόλη μας, στο Μέγαρο. Μια συναυλία που καταρχάς να πούμε ότι η γενική δοκιμή της θα δώσει τροφή στους νεαρούς μαθητευόμενους στα μουσικά γυμνάσια και ελίκια και τα οδεία της περιφέρειάς μας. Θα γίνει το πρωί στις 11.30. Έχει οργανωθεί ώστε να την παρακολουθήσουν τα παιδιά, ενώ το βράδυ είναι ανοιχτή για όλους. Πιστεύω ότι είναι ένα μουσικό γεγονός για την πόλη μας, για την περιφέρειά μας, η παρουσία εδώ του Λεωνίδα Καβάκου. Σαφώς. Και ένα παράδειγμα ζωής ενός ανθρώπου που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, για λόγους πολύ συγκεκριμένους προφανώς, ναι, και είναι χαρά μας κάθε φορά που έρχεται στη χώρα μας, πόσο μάλλον στην Κομοτηνή. Νομίζω ότι δεν έχει ξανάρθει, οπότε για ένα λόγο παραπάνω. Σωστά. Θα τον υποδεχθούμε, θα τον καλωσορίσουμε και θα τον απολαύσουμε. Θα απολαύσουμε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Η περιφέρεια συμβάλλει με τη φιλοξενία των εκλεκτών αυτών καλλιτεχνών. Πιστεύουμε ότι θα είναι κάτι που θα αξίζει, θα το θυμόμαστε για καιρό και ελπίζουμε να το επαναλαμβάνουμε. Γιατί εγκαινιάζουμε με αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει να πούμε, μια εξαιρετική συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε και άλλες εκδηλώσεις από την ΕΚΟ. Θέλω να πιστεύω, ναι. Και μέσα στο νέο έτος, το οποίο
ξέρετε ότι είναι επετειακό. Θα έχουμε τέτοιες εκδηλώσεις πολύ υψηλού επίπεδου. Πολύ ωραία. Όπως επίσης και η επόμενη μετά το Λεωνίδα Καβάκο, ναι, είναι η Σοφία Θεοδωρίδου, την οποία την έχουμε απολαύσει και στο παρελθόν στην Κομωτινή. Μάλιστα την είχαμε υποδεχτεί τότε στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής και ακολούθως είχε τραγουδήσει στην πολιτιστική κίνηση. Πάντως είναι χαρά μας σε κάθε περίπτωση να ακούμε τη Σοφία Θεοδωρίδου, μια έξοχη σοπράνο. Ακριβώς σε μια συναυλία αποκλειστικά χριστουγεννιάτικη, έτσι, Φωνές Χριστουγέννων λέγεται. Έτσι. Είναι ένα κόνσεπτ, μια συναυλία που την έχει ετοιμάσει ειδικά για μας και για την εορταστική περίοδο και συμπράττουν και χοροδίες της περιοχής. Πολύ ωραία. Επομένως θα έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο στη σειρά ιδιαίτερες εξαιρετικές εκδηλώσεις και την αμέσως επόμενη μέρα το Μέγαρο θα φιλοξενηθεί το δεύτερο φεστιβάλ, της παιδικό φεστιβάλ της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης με τίτλο «Χριστούγεννα στο Μέγαρο». Ακριβώς. Η Περιφερειακή Ενότητα λοιπόν Ροδόπης το ετοιμάζει αυτό. Το θέμα είναι σαν τα χρώματα, είναι μια εξαιρετική έτσι, εκδήλωση, έκθεση ζωγραφικής και η οποία θα παρουσιαστεί στις 15 του μηνός και στις 16, στις 15 το βράδυ θα γίνει και μια σχετική βράβευση των παιδιών. Εν τω μεταξύ όμως στις 15 θα υπάρξει θεατρική παράσταση «Το παραμύθι της μουσικής». Πολύ ωραία. Με την συγγραφέα Βασιλική Νευροκοπλή. Ακριβώς. Από ό,τι βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Πλαισιώνεται από το μουσικό σχήμα Εγχορδές και αυτή η διοργάνωση και ό,τι απαιτείται οικονομικά στηρίζεται από την περιφέρειά μας, από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Αφορά τα παιδιά, θα χαρούμε έτσι να τα έχουμε εκεί, να απολαύσουν το διήμερο αυτό και να μπούμε... για να μπούμε στην ωραία συναυλία την εορταστική στις 20 του μηνός στην Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής της Θράκης. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Κομωτινής. Νομίζω ότι έχει γίνει θεσμός να την ακούμε αυτή την συναυλία την εορταστική κάθε χρόνο. Χαιρόμαστε φέτος που τη φιλοξενούμε στο Μέγαρο Μουσικής. Επανέρχεται στο χώρο της, θα Επανέρχεται λέγαμε, πολύ στο απλά. Χώρο της, έτσι ακριβώς. Εκεί που αξίζει τώρα να ακούμε αυτή την συναυλία και θα χαρούμε να φιλοξενήσουμε όλους τους πολίτες εδώ να την απολαύσουν. Και βέβαια το κλείσιμο στις 27 του Δεκέμβρη είναι όντως πανηγυρικό. Το κλείσιμο είναι, ναι, πανηγυρικό, είναι πραγματικά... Με πολύ έτσι αγώνα έχουμε και εδώ τον Καριοθράφτη με τα μπαλέτα Θεάτρου Μόσχας, μπαλέτα της Ρωσίας. Νομίζω ότι είναι κάτι που μας αξίζει σε μικρούς και μεγάλους, ένα παραμύθι εντελώς μέσα στο πνεύμα των εορτών, των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, με την καταπληκτική μουσική του Τσαϊκόφσκι. Επομένως, δεν γίνεται καλύτερα νομίζω. Σωστά. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Κοσμίδου. Να ενημερώσουμε βέβαια το κοινό σε σχέση με τις προσκλήσεις. Ωραία. Σε ό,τι αφορά στο μπαλέτο, σε ό,τι αφορά το Λεωνίδα Καβάκο και τη Σόνια Θεοδωρίδου. Ναι. Ειδικά για αυτές τις εκδηλώσεις θα υπάρξουν προσκλήσεις οι οποίες δίνονται δωρεάν. Όλες οι εκδηλώσεις μας είναι δωρεάν όλες αυτές τις μέρες, όλο το μήνα. Είναι δωρεάν λοιπόν η εκδηλώση, η είσοδος στο Μέγαρο, ειδικά όμως για αυτές, γιατί πρόκειται και για κλασική μουσική πρώτη, να μην υπάρξει κάποια παρεξήγηση, να μην υπάρξει το αδιαχώρητο, να μην υπάρξουν δυστυχώς περιπτώσεις που θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο Μέγαρο. Και βέβαια πρέπει να τηρηθούν, αν μου επιτρέπετε, πρέπει να τηρηθούν και οι χρόνοι, με την έννοια ότι πρέπει να είναι όλοι καθισμένοι στις θέσεις τους, να κλείσουν οι πόρτες και να μην ανοίξουν παρά μόνο στο διάδρομο, γιατί έχουμε να κάνουμε με άλλους καλλιτέχνες. Ακριβώς, και στους καλλιτέχνες αυτούς. Επομένως, θα δοθούν προσκλήσεις, διατίθενται από τα βιβλιοπωλεία του Βαφιάδη, το Δημοκρίτιο και το Bookstop. Σε αυτά τα τρία σημεία κοιτάξαμε να αποκεντρώσουμε για να μπορεί ο κόσμος εύκολα να τις παίρνει και
Κάποιες λίγες στην περιφέρεια, ως επιτοπλίσουν θα διατεθούν στο πρωτόκολλο. Κοιτάξτε, καταρχάς λοιπόν προτείνουμε να αποτανθείτε στα βιβλιοπωλεία αυτά, τα γνωστά. Σωστά. Ώστε να υπάρξει, από αύριο θα υπάρχουν προσκλήσεις για τον Λεωνίδα Καβάκο. Πολύ ωραία. Επομένως, μας ακούνε οι ακροατές του Διάβλου να σπεύσουν για τις προσκλήσεις. Ωραία. Για να έχουν και τις καλύτερες δυνατές θέσεις και να απολαύσουν αυτές τις εξαιρετικές εκδηλώσεις. Κυρία Κοσμίδου, πότε θα περιμένουμε το πρόγραμμα για τη νέα χρονιά? Σκέφτεστε κάτι? Όχι να μας πείτε ποιους θα φιλοξενήσουν και γιατί, γιατί υποθέτω ότι και τα 100 χρόνια σωμάτωσης της Θράκης στον Εθνικό Κορμό σίγουρα θα έχουν τις μεγάλες εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Ακριβώς, όπως το λέτε. Ναι. Σκεφτόμαστε πολλά και ωραία πράγματα, αλλά θα μας επιτρέψετε αυτά να τα παρουσιάσουμε, να τα παρουσιάσει η Επιτροπή, να τα παρουσιάσει ο Περιφερειάρχης. Ωραία. Πολύ σύντομα θα γίνουν αυτά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Για να έχουμε και τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε, να χαρούμε να είμαστε μαζί σας και πάλι. Έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχατε κάποια συνάντηση και σας κάναμε μία παράκαμψη, κάνατε ένα διάλειμμα. Καλή συνέχεια. Και κυρία Κοσμέδη, θα χαρώ να τα πούμε και για τις υπόλοιπες δράσεις στην Αθήνα. Και εγώ ευχαριστώ σε επόμενη πάρα επικοινωνία. Πολύ. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας. Και καλή συνέχεια. Γεια σας.